Μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Λέσβου, ο Παλαισβιακός επιστρέφει ξανά στον ποδοσφαιρικό χάρτη μετά από 3 χρόνια απουσίας. Ασφαλώς και πρόκειται για μία χαρμόσυνη είδηση η επιστροφή του συγκεκριμένου συλλόγου ξανά στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, καθώς η απουσία του Παλαισβιακού τα τελευταία 3 χρόνια ήταν αισθητή. Στο νέο ξεκίνημα του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παλαισβιακού συνέβαλαν ο πρόεδρος Παναγιώτης Καρέκος και το υπόλοιπο συμβούλιο, όπως και κάποια παιδιά από τους παλεμάχους, οι οποίοι προσφέρθηκαν αυτοβούλως για τη βοήθειά τους στην ανασύσταση και αναδόμηση της ιστορικής αυτής ομάδας, με στόχο να επιστρέψει εκεί που ανήκει το συντομότερο δυνατό. Η νέα διοίκηση του Παλαισβιακού αποφάσισε μετά από πολλά χρόνια να ενεργοποιήσει το τμήμα ποδοσφαίρου, το οποίο για αρκετά χρονικό διάστημα δεν υπήρχε δυστυχώς στο ποδοσφαιρικό χάρτη του νησιού. Μαζευτήκαμε λοιπόν από το ΔΣ κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι παλιοί παίχτες του Παλαισβιακού, οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτή, και αποφασίσαμε να ξεκινήσει από φέτος ο Παλαισβιακός να συμμετέχει στην κατηγορία στο Β' τοπικό. Μία ομάδα ανθρώπων, η οποία αποτελεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τίμησαν παλαιότερα τη φανέλα της πιο παλιάς ομάδας του νησιού, του Παλαισβιακού, αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε και να επανασυστήσουμε το τμήμα του ποδοσφαίρου. Όπως είπε και πριν ο Πρόεδρος, αρρωγός αυτή την προσπάθεια είναι ο νέος μας προπονητής, Θοδωρής Παπαδημητρίου, με ένα πάρα πολύ αξιόλογο στοιχειακό δυναμικό, το οποίο θα ανακοινωθεί σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα αποτελέσει το βασικό κορμό σε όλα τα τμήματα, από τις μικρές ακαδημίες μέχρι και το ανδρικό. Με προσεκτικά βήματα, οι ηθήνοντες του Παλαισβιακού, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τον ιστορικό σύλλογο στα παλιά ένδοξα χρόνια, γνωρίζοντας καλά πως το έργο τους θα είναι δύσκολο και χρειάζεται αρκετή υπομονή ώστε ο Παλαισβιακός να επιστρέψει στις επιτυχίες. Πρόεδρε, διοικητικά ο σύλλογος πώς βρίσκεται εν ώψη της επαναδραστηριοποίησης του? Ο Παλαισβιακός μέχρι και το Σεπτέμβριο περίπου του 2021, ναι μεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο στα χαρτιά, αλλά στην ουσία δεν υπήρχε. Οπότε με το νέο αθλητικό νόμο του Αυγενάκη έπρεπε να συγκροτηθεί ο σύλλογος, να κάνει νέο ΔΣ με εκλογές, με δικαστικό αντιπρόσωπο όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός. Και όλα αυτά τα έχουν πλέον τακτοποιηθεί, τα φρόντισα. Τον Οκτώβριο του 2021 γίνανε εκλογές στο Παλαισβιακό, βγήκε νέο ΔΣ. Έχουμε πάρει την αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία του τμήμα του μπάσκετ και τώρα πήραμε και το ποδοσφαίρο, δηλαδή έχουμε κάνει τα χαρτιά και είναι όλα σε καλό δρόμο, δεν υπάρχουν ελλείψεις. Οπότε το νέο ΔΣ του Παλαισβιακού είναι από τον Οκτώβριο του 2021 με θητεία 2 έτη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από την ανδρική ομάδα θα λειτουργήσει και η ακαδημία που θα περιλαμβάνει πολλά τμήματα. Γι' αυτό και η διοίκηση του Παλαισβιακού φρόντισε να φέρει στην ομάδα έναν προπονητή που γνωρίζει καλά το κομμάτι των υποδομών, τον Θοδωρή Παπαδημητρίου, ο οποίος θα είναι προπονητής τόσο στην ανδρική ομάδα όσο και στις ακαδημίες και θα φροντίσει για την οργάνωση, τη σωστή λειτουργία και την ανέλυξη του Παλαισβιακού. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με την ομάδα του Αντρομή του Αγίας Μαρίνας, το οποίο δεν μπορούσαμε να βρούμε τη λύση για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα και παράλληλα μου δόθηκε η ευκαιρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι από πέρσι είχε γίνει πρώτα συζήτηση με τον Παλαισβιακό και μετά βρέθηκε η Μαρίνα στο δρόμο, και νομίζω ότι μετά από συζητήσεις που κάναμε και με το Συμβούλιο της ομάδος που προέχει βασικά για να μπορείς να προχωρήσεις, και με κάποια παιδιά από το Συμβούλιο των Παλεμάχων, νομίζω ότι ξεκινάμε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή από ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Παλαισβιακός, και κυρίως για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ομάδα από την αφάνεια που είχε περιέλθει τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει καμία σχέση ο Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας με τον Παλαισβιακό. Η ανδρική ομάδα που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας αποτελείται περίπου από 25 με 28 παίκτες, με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει ήδη, ενώ η έδρα της ομάδας θα είναι το γήπεδο της Μόριας. Ως έδρα του Συλλόγου για το Ανδρικό Τμήμα έχει δηλωθεί το γήπεδο της Μόριας. Οι ακαδημίες θα προπονούνται εντός πόλεως στο γήπεδο των δικαστήριων. Σε μέρες και ώρες που ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί, περιμένουμε την έγκριση από το πρόγραμμα το οποίο υποβάλαμε από το νομικό πρόσωπο του Δήμου.
Πόσο έλειψε από τα λεσβιακά δρόμενα το όνομα του Παλαισβιακού τα τελευταία 3 χρόνια? Πάρα πολύ, διότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Παλαισβιακός είναι ποδοσφαιρομάν. Είναι ομάδα η οποία τροφοδότησε όλες τις μεγάλες ομάδες που αγωνίστηκαν σε εθνικές κατηγορίες ή στην Α τοπική ή οπουδήποτε αλλού με πάρα πολλούς παίχτες. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθούμε στην ίδια θέση μέσα στο επόμενο διάστημα των 3 με 5 ετών. Είστε αισιόδοξος ότι το εγχείρημα θα στεφτεί με επιτυχία? Είναι τόσο καλό το υλικό το οποίο υπάρχει ως παίχτες, όσο και ως διοίκηση ή παλαιοί παίχτες που υποστηρίζουν την προσπάθεια, που θεωρώ πως ναι. Στόχος είναι σε βάθος τριετίας ο Παλαισβιακός να έχει επιστρέψει στην Α κατηγορία και να μείνει εκεί για πολλά χρόνια. Με λίγα λόγια, ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Λέσβου μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στα ποδοσφαιρικά δρόμενα.